Yeah. Hey, big stepper like big meat. I was taught to go and get it straight about the mud, little nigga. Murder, murder, murder. Γεια σας vapers, καλώς ήρθατε στο Vape Me, είμαι ο Legewn και τι θα δούμε σήμερα. Λοιπόν, σήμερα στα αρχίδια μου έχω το AK47 από την Artery. Gold Edition, και όταν μιλάμε για Gold Edition εννοούμε τη Special Edition, όπου είναι αυτή εδώ πέρα η συσκευασία που μέσα περιλαμβάνει πάρα πολύ ωραία και όμορφα καλούδια. Και μην χάνουμε χρόνο, πάμε να δούμε τι έχει μέσα αυτή η συσκευασία, να τα δούμε όλα από κοντά και μετά επιστρέφουμε να τιμήσουμε το AK47 από την Artery και να σας πω τη γνώμη μου.
Εδώ είμαστε λοιπόν με το AK47 από την Artery Gold Edition και πάμε να δούμε αυτό το pod σε θετικά και αρνητικά και ξεκινήσουμε από τα αρνητικά του. Ένα αρνητικό βρήκα και για μένα είναι το πιο βασικό. Η εταιρεία έχει πει ότι η καινοτομία που έχει κάνει στο συγκεκριμένο ποντάκι είναι να μπορεί να διαβάζει το σύστημα, τον ατμοποιητή όταν χρειάζεται υγρό για να μην καίγεται η αντίστασή μας. Έχω παρατηρήσει πάρα πολλές φορές κατά τη διάρκεια της μέρας που το δούλευα, ο ατμοποιητής μου ήταν γεμάτος υγρό κανονικότατα και το ποντάκι μου έγραφε ότι ο ατμοποιητής μου δεν έχει αρκετό υγρό με κίνδυνο να μου κάψει την αντίσταση. Ήταν πάρα πολύ σπαστικό πολλές φορές, να σας πω την αλήθεια, με ανάγκασε να βγάλω την επιλογή αυτή που έλεγε να τσεκάρει το υγρό μέσα αυτόματα. Έχεις βέβαια και αυτή την επιλογή να το βάλεις να είναι αυτόματο να τσεκάρει τον ατμοποιητή ή όχι. Οπότε με τις πολλές φορές που μου έκανε αυτό το πρόβλημα το απενεργοποίησα και βρήκα την ησυχία μου. Αυτό όμως είναι βασικό αρνητικό, γιατί η εταιρεία περηφανεύεται για αυτή την καινοτομία όπου δεν δουλεύει 100% και εύχομαι να το διορθώσουν στην πορεία με ένα update, ποιος ξέρει. Και αυτό για μένα ήταν το αρνητικό. Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα θετικά του, όπου σαφώς θετικό είναι όλο το στυλάκι που έχει, ένα πάρα πολύ ωραίο ποντάκι όπως το βλέπετε. Στο συγκεκριμένο, όπως σας είπα, είναι η Gold Edition, Special Edition που έχει. Πάρα πολύ όμορφο, στιβαρό ποντάκι, χάνεται στο χέρι σου, βαρύ, δεν είναι πλαστικούρα καθόλου, είναι από ατσάλι, πάρα πολύ ωραίο. Μου αρέσει ο ατμοποιητής που έχει αρκετό άπλετο χώρο υγρού μέσα, 3-5 ml μέσα άπλετος χώρος. Σαφώς μου αρέσει όλη η συσκευασία που έχει τόσα πολλά πράγματα μέσα, διάφορα coils, διαφορετικό tank από DL σε MTL να μπορείτε να παίξετε, και σαφώς μου αρέσει γιατί έχει και το RBA coil plus μέσα στη συσκευασία που μπορείτε να κάνετε τις δικές σας αντιστάσεις. Μου αρέσει το fire button του, κλίκι όπως ακούτε και άμεσα ρεύματα. Θύρα Type-C για γρήγορη φόρτιση, από κάτω όπως βλέπετε 3 πίτσες για τη διαφυγή των αερίων σε ομιγέννητο, ποιος ξέρει, κανείς δεν ξέρει, αλλά τις έχει και αυτό καλό είναι. Άμα σας αρέσει το στυλάκι αυτό λίγο με τα γκάνια, άμα είστε λίγο shooter και τέτοιες φάσεις, είναι ένα πολύ ωραίο στυλάκι να το έχετε, να το έχετε στη συλλογή σας. Αλλά γενικώς το βασικό στο συγκεκριμένο pod είναι ότι η συγκεκριμένη συσκευασία περιλαμβάνει τα πάντα. Πάρα πολλά coils, διαφορετικό τανκάκι, DL και MTL και plus το RBA coil, όπου κατά τη γνώμη μου, αν είστε αυτού του είδους, αξίζει να το αγοράσετε. Δεν είναι ακριβή η συσκευασία, τη συγκεκριμένη συσκευασία εγώ την αγόρασα εδώ πέρα στις 45 λίρες. Στα ευρώ παίζει κοντά να είναι στα 55-60 ευρώ, κάτι τέτοιο νομίζω. Δεν ξέρω αν υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ ωραία συσκευασία με τα όλα της. Και πάμε λοιπόν να ατμίσουμε αυτό το ποντάκι, να δούμε το τι βγάζει και το τι δίνει. Λοιπόν, θα το ατμίσουμε πρώτα. Το συγκεκριμένο ποντάκι πάνω έχει το tank της σφιχτής πνευμονικής και όπως βλέπετε το έφλο το έχω στο τέρμα ανοιχτό, το έφλο του tank το έχω στη μέση, οπότε πάμε λίγο να δούμε τι δίνει και τι βγάζει. Αρκετό ντουμανάκι όπως βλέπετε, πάρα πολύ ωραία γευσούλα, σμουθάτη γευσούλα, σμουθάτη τζούρα, το ατμίζω, ξέχασα να πω ότι το ατμίζω στα 18 βατάκια και μου διαβάζει την αντίσταση στα 0,71 ohm. Πάμε να δώσουμε και άλλη μία στο τέρμα ανοιχτό του.
Πάρα πολύ ωραία γεύση, σφιχτή τζουρίτσα. Δηλαδή, αν το airflow της αντίστασης το έχετε στη μέση και το airflow το εξωτερικό με αυτήν εδώ τη ροδελίτσα το έχει στο τέρμα ανοιχτό, πάλι το airflow είναι σφιχτό. Οπότε, άμα θέλετε για πιο ανοιχτές πνευμονικές, καλό είναι να ανοίξετε το airflow της αντίστασης από κάτω στο full και full το airflow και εδώ πέρα και θα δώσει τέρμα ανοιχτή πνευμονική. Και ας το κλείσουμε προς τη μέση, όπως βλέπετε, έχω αφήσει ελάχιστη τρυπίτσα για να δούμε τι δίνει τώρα. Η γεύση του είναι εξίσου πάρα πολύ ωραία και σμουθά τζούρα όπως και πριν στο τέρμα ανοιχτό. Πάρα πολύ ωραία γευσούλα, γιατί είναι πάρα πολύ γευστική. Και πάμε να το κάνουμε και στο λίγο πιο κλειστό, όπως βλέπετε. Θα αφήσει πάρα πολύ μικρή τρυπίτσα. Για να δούμε. Τώρα είναι πάρα πολύ σφιχτή η τζούρα. Η γεύση έχει ανέβει κατά πολύ, ένα 20% πλάς θα μπορούσα να πω εκεί πέρα, η γεύση του και η τζούρα του είναι πάρα πολύ σφιχτή. Εν ολίγης, στο τέρμα ανοιχτό του και στο μέση style του airflow, εκεί πέρα δηλαδή στο τέρμα ανοιχτό και προς τη μέση, δεν θα δείτε πάρα πολύ μεγάλη διαφορά, γιατί πιστεύω ότι παίζει ρόλο το airflow στην αντίσταση. Αλλά άμα κλείσετε και φάλετε το airflow όπως το έχω εγώ αυτή τη στιγμή με μια τόσο δα μικρή τρυπίτσα ανοιχτή, εκεί πέρα ναι θα δείτε διαφορά. Αν δεν έχετε τόσο άνοιγμα στο airflow σας, δεν θα δείτε καθόλου διαφορά στο τέρμα ανοιχτό και στη μέση, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο το airflow που έχετε κάνει πάνω στην αντίσταση. Αυτό λοιπόν ήταν το AK47 από την Artery Gold Edition. Ήμουν Legewn και αυτό ήταν το Vaping. Αν σας άρεσε το βίντεο θα χαρώ πάρα πολύ να κάνετε ένα like. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Αφήστε από κάτω τα comments σας και μέχρι την επόμενη φορά βέιπαρουμε και φύγαμε. Yeah. Hey, big stepper like big meat. I was taught to go and get it straight about the mother little nigga. Murder.